Έγινε με αποτέλεσμα να κερδίσει ο κότς την μπάλα έξω από την περιοχή. Θα δοκιμάσει το σουτ στην αγκαλιά του Κουκί. Πρώτη. Ξένος, για να δούμε. Περίπου 5 μέτρα μπροστά από τη μέσα γραμμή, από το ίδιο σημείο που ήρθε η πρώτη καλή φάση για τον Πάγο. Ξένος εκτελεί ανάποδη την κεφαλιά από τον Τσάλμα στο όριο της μικρής περιοχής, αλλά αρκετά αριστερά, κοντά στο δεξί καθοδοκάρι του Συριανού. Η μπάλα θα φύγει έξω. Αντασίρου. Παρθαλίτη θα εκτελέσει στην καρδιά της άμυνας. Στο δεύτερο δοκάρι δεν μπορεί να τη βρει ο προωθημένος νομικός σε αυτή τη φάση, ο οποίος ανέβη και βρέθηκε ανάμεσα στα δύο στόπερ του. Σε ακόμη ένα στημένο. Θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ανάποδη κεφαλιά από τον Παλόπιτα. Παραλίγο να βάλει το πιο απίστευτο αυτό γκολ που έχουμε δει από την εκτέλεση του ξένου, περίπου κοντά στο σημείο του πέναλτι, αλλά λίγο δεξιότερα. Ο Παλόπιτα θα πιάσει μια κεφαλιά ανάποδη. Παραλίγο να φνηδιάσει το δικό του τερματοφύλακα. Η μπάλα θα φύγει περίπου μισό μέτρο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Καλή στιγμή για τον Πάγο. Πάει στα μπαράζ πίσω από τον Αόσιρο, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη. Για κεφαλιά εδώ, ευκαιρία με τον Πάπιτσι. Η μπάλα πέρασε ή δεν πέρασε. Έχουμε αμφιβολία πάνω στη γραμμή. Ο Αναγνωστόπουλος πρόλαβε, την έστειλε στο δοκάρι. Ο Πάπιτσις βρέθηκε μέσα στην περιοχή, τσίπησε την μπάλα, την πέρασε πάνω από τον Κώστα του Συριανό. Η μπάλα έδειχνε να πηγαίνει στα δίχτυα. Ο Αναγνωστόπουλος πρόλαβε με υπερένταση να την απομακρύνει, και όχι μόνο να την απομακρύνει, αλλά να τη στείλει στο δοκάρι και συνεχεία να απομακρυνθεί από αυτός ο κίνδυνος. Τεράστια ευκαιρία, ίσως η μοναδική που μπορεί να έχει η ομάδα του Πάγου, που μπορούσε να έχει η ομάδα του Πάγου στο σημερινό μάτς. Τρώνεται στο νομικό. Μουλίδης δεν μπορεί, λάθος έγινε από το Σαμιωτάκη. Ευκαιρία αντεπίθεση, τέτα τέτ, φεύγει ο Αντασίρου με τον Σαγκινέτο. Καινή εστία, η μπάλα στα δίκτυα. Ο Κότσης κάνει το 0-1, τελειώνει την ιστορία πρόκρισης. Ο Αντασίρου με αυτή τη νίκη είναι στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ο Πάγος αποχαιρετάει την υποψηφιότητα για τη διαδικασία του μπαράζ. Ο Αντασίρου πετυχαίνει γκολ ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο, θα μπορούσαμε να πούμε, καθώς από την εκτέλεση του φάουλ του Βάλβη δεν έγινε σωστή τοποθέτηση των παιχνών του Πάγου. Έκανε κακό κοντρόλ αρχικά ο νομικός, μπερδεύτηκε ο Σαμιωτάκης, έφυγε ο Σαγκινέτος σε κανονική θέση πίσω από την γραμμή της έντρας. Από την γραμμή του κέντρου έφυγε, τέτα τέτ, πλάσαρε στον Κότσι, ο οποίος ήταν μόνος του και πετυχαίνει γκολ. Κόκκινη κάρτα τώρα σε ποιον έχουμε? Κόκκινη κάρτα στον Αναγνωστόπουλο για κάποιον ασέμνο πανηγυρισμό. Έχουν μπει οι παίκτες. Ο Αναγνωστόπουλος επιτίθεται στον διαιτητή. Τώρα ο Σαγκινέτος θα λέει με τον σέντονο ύφος. Κάποιοι παίκτες του Πάγου, ο Ρούσος, ο Νίκος αρπάζεται εκεί. Ο ξένος πάει και μπει και αυτό στη φάση. Ο Αναγνωστόπουλος είναι εκτός εαυτού. Γενικά έχουμε τώρα μια μάζοξη στον χώρο του κέντρου, καθώς είναι εμφανές ότι αυτό το παιχνίδι χάθηκε για τον Πάγο. Ο Έντας γενικά έκανε μια άσεμη χειρονομία στην κερκίδα. Οι περισσότεροι παίκτες όταν πέτυχε τον γκολ να σοπάσουν χαρακτηριστικά οι φίλαθλοι. Ο κύριος Τελιάνης φάντως έχει δείξει κόκκινη στον Αναγνωστόπουλο, έχω την εντύπωση. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή του Αντασίρου, ο οποίος δικαιολογημένα πανηγυρίζει για αυτή τη μεγάλη νίκη πρόκριση, απευθείας πρόκριση στους ομίλους της επόμενης φάσης στα μπαράζ του πρωταθλήματος, αφού επικράτησε με 1-0 του Πάγου στο φινάλι της αναμέτρησης και δικαίως πήρε και την πρώτη θέση. Κύριε Ρούσο, θα ήθελα να μου πείτε λίγο τόσο για το παιχνίδι το σημερινό, αλλά και για την πορεία σας μέχρι εδώ. Το παιχνίδι το σημερινό, όπως περιμέναμε και εμείς και φαντάζομαι και ο Πάγος, ήταν ένα παιχνίδι που πήγε στη δύναμη. Προσπαθούσαμε να κλείσουμε όλους τους χώρους και ξέραμε ότι ο χρόνος θα δουλεύει υπέρ μας, και αν καταφέρουμε και κρατάμε το 0, από ένα σημείο και μετά θα αρχίσουν να δημιουργούνται χώροι, όπως και δημιουργήθηκαν στη φάση του γκολ. Κοντά μας έχουμε τον Ηλία τον Ξενικάκη. Ηλία, δυστυχώς για εσάς το πρωτάθλημα τελείωσε εδώ, ιτηθήκατε 1-0. Είχατε αρκετές φιλοδοξίες για το παιχνίδι αυτό αλλά και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Θα ήθελα λίγο να μου πεις πώς το είδες από την πλευρά σου, κρίθηκε το παιχνίδι στις λεπτομέρειες και τι γίνεται από εδώ και πέρα. Εντάξει, σίγουρα όταν φτάνει το πρωτάθλημα σε αυτό το σημείο και φτάνει να παίξει το τελευταίο παιχνίδι να τα διεκδικήσει όλα,
Υπάρχουν διάφορα πράγματα, διάφορα συναισθήματα. Είναι δύσκολο γενικά και για τα παιδιά. Υπάρχει άγχος πολύ. Δεν βοηθάει αυτό να παιχτεί πολύ καλό ποδόσφαιρο. Το είδατε και σήμερα. Δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο. Εντάξει, εμείς είχαμε βέβαια κάποιες φάσεις έτσι. Δημιουργήσαμε, είχαμε και ένα δοκάρι, είχαμε και ένα τετατέτ. Νομίζω ο Άγιαξ δεν είχε φάσεις έτσι. Δεν είχε. Ήταν παθητικός ρόλος στο παιχνίδι. Έτσι το είχαν διαβάσει. Κρίνανε ότι τους ευνοεί και η ισοπαλία. Εντάξει, στο 93 μπήκε το γκολ. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Νομίζω ότι δικαιούμαστε κάτι παραπάνω από το παιχνίδι. Αδικήστε από το αποτέλεσμα και από τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Σίγουρα νομίζω και το συγκεκριμένο παιχνίδι αδικούμαστε. Δεν ήταν εικόνα για να χάσουμε αυτό το παιχνίδι. Έτσι, νομίζω ότι και ο κόσμος που ήρθε το είδε. Είχαμε φάσει πολύ περισσότερες από τον Άγιαξ. Νομίζω ο Άγιαξ δεν είχε φάσει βασικά κοντά στην εστία μας. Είχαμε και το δοκάρι, σας είπα. Νομίζω μας αδικεί αυτό. Βέβαια το ποδόσφαιρο αυτό είναι. Έτσι. Και νομίζω ότι, ότι η είσοδός μας στα play-off δεν κρίθηκε από αυτό το σημερινό παιχνίδι. Νομίζω και στα δύο παιχνίδια που είχαμε δώσει με τον ΑΟΣ που όπως τα χάσαμε το, και η ισοπαλία όπως έγινε, εν πάση περιπτώσει, από εκεί μείναμε πίσω. Η ομάδα έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Νομίζω ότι γενικά θα έπρεπε, αν είμαστε σε έναν άλλο όμιλο ή δεν ήταν έτσι ο όμιλος αυτός, νομίζω ότι η ομάδα θα πρωταγωνιστούσε διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει έτσι είναι. Μένουμε απ' έξω. Έτσι. Εγώ δίνω συγχαρητήρια στα παιδιά, στους ποδοσφαιριστές μου, γιατί πραγματικά τα δώσαν όλα στο γήπεδο. Δηλαδή δεν μπορώ να. Ήταν παντού, τρέχανε απίστευτα τρεξίματα, είχαν πάθος, διάθεση. Εντάξει, δεν μας βγήκε. Σταθήκαμε άτυχοι και στη φάση που τραυματίστηκε ο Τσάλμας εκεί. Αν θυμάστε, έβγαινε μόνος του και πάτε θυλάζει, έπεσε κάτω. Δηλαδή δεν μας ήθελε. Έτσι. Η τύχη είναι ένας αστάθμητος παράγοντας που στο ποδόσφαιρο πολλές φορές κρίνει. Έτσι, και σήμερα ήταν κατά μας. Νομίζω ότι δεν έγινε ένα καλό παιχνίδι από θέμα ποιότητας, διότι ήταν η σκοπιμότητα στη μέση και από μεριά μας προσπαθήσαμε να διαφυλάξουμε τα νότα μας και μόλις μας βρεθεί κατάλληλη ευκαιρία να σκοράρουμε για να περάσουμε πρώτοι στον όμιλο. Στο πρώτο ημίχρονο που είχε πάρα πολύ αέρα διαφυλάξαμε την εστία μας και το 0 και νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο βρήκαμε την ευκαιρία μετά από μια σωτήρια επέμβαση του Αναγνωστόπουλου που δεν δεχτήκαμε γκολ στην κόντρα και βάλαμε ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Πιστεύεις ότι η ομάδα σου έχει ίσες ελπίδες για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, μπορεί να το διεκδικήσει επί ίσες ώρες? Νομίζω ότι η διοίκηση και το προπονητικό team από το σχεδιασμό που έχουμε κάνει από το καλοκαίρι και τώρα τις μεταγραφές έχουμε στόχο να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο στα μπαράζ. Και πώς σας ικανοποιεί το γεγονός ότι αν και ο πιο δύσκολος όμιλος καταφέρατε και βγήκατε πρώτοι στον όμιλο? Κοιτάξτε να δείτε, πέρυσι η ομάδα ήταν σε εύκολο όμιλο και πέρασε στα μπαράζ. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που έχει και αντρικό η ομάδα πέρασε σαν πρώτη στα μπαράζ. Νομίζω ότι είναι, θα το χαρακτηρίσω, ένας μικρός θρίαμβος γιατί δεν το πίστευε κανένας που τερματίσαμε πρώτη. Και εύχομαι για το καλό του Συριανού ποδοσφαίρου πάντα να περάσει άλλη μια Συριανή ομάδα, ο ΑΟΣ Σύρου, και να είναι δύο Συριανές ομάδες στα μπαράζ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εγώ. Μαζί μας έχουμε και τον Μιχάλη τον Βασάλο. Μιχάλη, τεράστια επιτυχία για πιστεύω για την ομάδα σου. Καταφέρατε, βγήκατε πρώτοι, κερδίσατε τον πάγο την τελευταία αγωνιστική. Ισοβαθμία με τον αθλητικό μιλωσίου, αλλά στα μεταξύ σας παιχνίδια είστε καλύτεροι και τερματίσατε πρώτοι. Πώς το βλέπεις, πώς είδες το παιχνίδι και τι πιστεύεις για τη συνέχεια? Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κόσμο που ήρθε και γέμισε το γήπεδο σήμερα. Να δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου, στο προπονητικό team, στη διοίκηση. Εμείς δουλέψαμε σκληρά όλη την εβδομάδα. Είχαμε δει λίγο την τακτική του πάγου, πώς παίζει, πώς επιτίθεται. Προσπαθήσαμε βέβαια να κρατήσουμε το 0 και βέβαια ο καιρός δεν μας βοήθησε λόγω του αέρα και να παίξουμε με αντεπιθέσεις. Περιμέναμε ότι ο πάγος, εάν το πρώτο ημίχρονο λήξει 0-0, θα ανοιχτεί, όπως τους βρήκαμε ανοιχτούς λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι και κάναμε το γκολ. Σίγουρα για μας είναι μεγάλη επιτυχία. Όπως βλέπετε, παίζουν πολύ μικρά παιδιά στην ομάδα. 15, 16, 18. Είχαμε σήμερα, πόσο ξέρω, τρεις μικρούς μέσα στην εντεκάδα. Με λίγους έμπειρους, μεγαλύτερους παίχτες.
και καταφέραμε να τερματίσουμε πρώτοι σε αυτή τη... στο πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Βέβαια θέλω να δώσω και συγχαρητήρια στην ομάδα του Πάγου, γιατί προσπάθησε να παίξει το παιχνίδι της. Είναι άδικο για αυτά τα παιδιά μήνα Φεβρουάριο να σταματήσουν να παίζουν ποδόσφαιρο. Ελπίζω στη συνέχεια να γίνει κάτι καλύτερο. Το κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο πρέπει να φτιάξει. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα για τη συνέχεια, εμείς είχαμε πει ότι θέλουμε να μπούμε στα μπαράζ. Το καταφέραμε. Ό,τι γίνει, δεν έχουμε πρόβλημα. Ό,τι γίνει. Τι άλλο που θέλω να πω. Είναι άδικο, το ξαναλέω, για τους παίχτες να παίζουν δύο Συριανές ομάδες. Και ποτέ μα ποτέ δεν έχουμε ξαναμιλήσει για διαιτησία. Απλά θα ήθελα να τονίσω ότι παίζουν δύο Συριανές ομάδες. Περιμένουμε από τους διαιτητές να σεβαστούν και τις δύο ομάδες. Δεν θέλουμε να βοηθήσουν καμία από τις δύο. Θέλουμε να κάνουν, εννοείται, όσο το δυνατόν τα λιγότερα λάθη. Απλά έχουμε παίχτες που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να χαρούν την πρόκριση της ομάδας. Και είναι άδικο, γιατί πρώτη φορά βλέπω παίχτης να πανηγυρίζει χωρίς να βγάλει μπλούζα, χωρίς να πει τίποτα και να αποβληθεί με δεύτερη κίτρινη κάρτα κόκκινη. Μίλας και για το τέλος του αγώνα μετά τον γκολ που υπήρχε και μια μικρή ξύραξη, έτσι. Ναι, χάλασε λίγο το παιχνίδι, χάλασε η εικόνα του αγώνα και εγώ λυπήθηκα περισσότερο, γιατί σήμερα πραγματικά ο κόσμος τίμησε με την παρουσία του και τις δύο ομάδες. Γέμισε η εξέδρα του γηπέδου της Ανωνσίου. Εγώ δεν το είχα ξαναδεί. Ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με τον αθλητισμό και με το ποδόσφαιρο γενικότερα. Δεν είχα ξαναδεί αυτή την εικόνα που παρουσίασε σήμερα η εξέδρα του γηπέδου της Ανωνσίου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που γέμισε το γήπεδο και δεν θέλαμε να γίνει και αυτή η σύραξη, εννοείται. Απλά προσπαθήσαμε να προστατεύσουμε και εμείς και τους εαυτούς μας αλλά και τους συμπαίκτες μας, γιατί εννοείται ότι είμαστε Συριανοί και δεν θέλουμε να μαλώσουμε με κανέναν ποδοσφαιριστή, ούτε του Πάγου αλλά ούτε και του ΑΟΣ, αν παίζουμε με τον ΑΟΣ. Απλά λάθος καταλάβανε και πιστεύω ότι είναι άδικο για την ομάδα αυτή τη στιγμή να χάσει έναν τερματοφύλακα και έναν στόπερ που ξεκινάνε τα μπαράζ μεθαύριο. Είναι άδικο, αυτό ήθελα να πω. Συγχαρητήρια στους διαιτητές. Προσπαθήσανε να κρατήσουν το παιχνίδι σε ένα καλό επίπεδο. Απλά όσο μπορούν και αυτοί, ας κάνουν τα λιγότερα λάθη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ήθελα να τελειώσουμε εδώ τη συνέντευξη, αλλά σε είδα και σε φώναξα μόνο για ένα λόγο, να σου φυθώ μπροστά στην κάμερα, να σου ζήσει το μικρό το μωρό και να μου πεις πόσο ωραία συναισθήματα είναι αρχικά να γίνεσαι πατέρας, να σου κάνει η ζωή ένα τέτοιο ωραίο δώρο και να αποκτήσεις και την πρόκληση σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου. Είναι ένα συνέστημα που δεν μπορώ να το περιγράψω, αφού το λέω ακόμα και συγκινούμε. Είμαι πολύ χαρούμενος που η ομάδα μου πέρασε σαν πρώτη στον όμιλο και περάσαμε στα μπαράζ, αλλά δεν ξεπερνάει τη χαρά που έχω αυτή τη στιγμή που έγινα πατέρας από χθες. Είμαι πολύ συγκινημένος, δεν μπορώ να σου πω το συνέστημα που νιώθω, είναι πολύ λίγο με λόγια να σου το πω αυτό που αισθάνομαι. Ήρθες αποκλειστικά για το παιχνίδι, αφού δεν έχουν περάσει πολλές ώρες από τότε που έχεις γίνει πατέρας. Θα ήθελα να μου πεις και πώς είδες το παιχνίδι από την πλευρά σου και τι πιστεύεις για τη συνέχεια. Ναι, έλειπα 15 μέρες, είμαστε στην Αθήνα, γιατί γεννήσαμε πάνω στην Αθήνα με τη γυναίκα μου. Έκανα κάποιες προπονήσεις σε μια ομάδα πάνω στον Κορυδαλό, ώστε να είμαι και εγώ έτοιμος για αυτό το παιχνίδι. Έτσι το έκανε ο Θεός, ώστε να γεννήσουμε χθες και να κατέβω σήμερα στο παιχνίδι. Γιατί είχα πει και στους παράγοντες της ομάδας και στον προπονητή, πως αν δεν γεννήσουμε δεν κατεβαίνω στο παιχνίδι. Ήρθαν όλα καλά. Το παιχνίδι το σημερινό ήταν πολύ κακό για μένα. Και έτσι θα πήγαινε. Ήταν ντέρμπι. Εμείς θέλαμε και το Χ. Δεν μας βοήθησε και ο καιρός, γιατί φυσούσε πάρα πολύ. Εντάξει, στο πρώτο ημίχρονο ο Πάγος μας έπαιζε στο μισό γήπεδο, διότι είχε τον αέρα μαζί του. Κάναμε μερικές φάσεις, δεν ήρθε το γκολ, πήγαινε το παιχνίδι για 0-0. Γλιτώσαμε εκεί το 1-0, να προηγηθεί ο Πάγος εκεί με τη φάση του Βαλάντη. Δεν έχει περάσει μπάλα, γιατί είμαι μπροστά, για όσους νομίζουν ότι έχει περάσει. Και όταν χάνεις τη μεγάλη ευκαιρία, είναι ο νόμος του ποδοσφαίρου ότι θα το δεχτείς μετά τον γκολ.
και έτσι ήρθε το 0-1 για μας. Δίκαιο το αποτέλεσμα. Το δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν για μένα, θα ήταν το χ, το πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ.